Και προσπέσομαι το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Κύριε ο Θεός με μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εν ενεδύσω. Αναβαλώμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέρην. Ο στεγάζων εν είδα εις τα υπερώα αυτού. Ο τυθείς νέφη την επίβασιν αυτού. Ο περιπατών επί πτερίων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα. Και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γύρε επ' την ασφάλειαν αυτής. Που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται. Από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψ καλύψε την γήνη. Ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξη, αναμέσ των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει. Εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή. Ότι τον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγινάρτων εκ τη γη
και ίνο σε φρένει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Φορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του Λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρουθία ενωσεύσουσι, του Ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτόν. Όρυτα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης Ελλήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθους κότος και γένετον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκτησαν και εις σαν μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνουν και έσυν αριθμός. Ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται. Δράκοντος εν έπλασε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προδοκώσι, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η συλλέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πλησίσονται Χριστότητος, αποστρέψοντος δε σου το πρόσωπο ταραχθίσονται, ανταρελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκκλησίσονται, και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίως του αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει. Ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο είναι η ζωή μου. Ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει η αναμαρτωλή από της γης. Και αν ομοίωστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύ και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα Σοι ο Θεός, η ελεπίσιμον, Κύριε δόξα Σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπιστέως ευλαβίας και φόβου Θεού εις ιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών παντελεήμονος του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσέβους ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξήραν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως
ζωής, πάσης πόλεως χωράς και των πιστικούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθώμε. Υπερευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δεηθώμε. Υπερπλέοντων οδηπορούντων, νοσούντων καμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του ρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της ηχαρητής. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συγκύριε. Ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Δαβητική τροφή
Θείων εκκληρών, Χριστός μεγαλειότητα, εν σιών την οικίαν, μαθητές εξεκάλυψεν, εν ετών δεικνύσε αυτόν και δοξαζόμενον αείσιν Πατρίτε και Πνεύματι Αγίω. Προτέρων μεν ως αρκώνος λόγων, ύστερον δε δήμασες αρκωμένων και νεκροθέντα ως άνθρωπον και αναστάντα κατ' εξουσίαν ως φιλάνθρωπον. Εν το όνομα των σου υπέμεινασε, Κύριε, υπέμεινε η ψυχή μου εις τον λόγο σου, ήλπισα η ψυχή μου. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπισώ το Ισραήλ επί των Κυρίων. Μορφούμενος δείκτον Χριστέ, Αδάμ των πρώτων άνθρωπων εκ Παρθένου, αυτής δεύτερος Αδάμ, θαυόρμετε μορφώθης παραγυμνών σου την θεότητα. Παρά το Κύριο του αίρος και πάλι παρά αυτόν μητρώσεις και αυτός μητρώσεν το εν το ανηράειν εκ πανσών των μαλλωμιών αυτών μορφούμενων Παρθένωσης δεύτερος Αδάμ, εν ούρυβε σωτήρων, θαυόρμετε μορφώθης παραγυμνών σου την θεότητα. Εν ήτε των Κύριων πάντα τα έθνη επενέσατε, αυτόν πάντες οι λαοί εξέστησαν ορώντες της της χάριτος η πρόκριτη και του νόμου μεταμόρφωση Χριστέ εν ορητό Αγίο μεθόν σε προσκυνούμεν
Συ το Πατρί σου και το Πνεύμα Τι. Προσπέβαση το αεράς αυτού επί μας και η ανηθία του Κυρίου Βαϊνής των αιώνων, λαβρύνε το εκτήσεις πέβλος, τη σύμμα των μορφώσει Χριστέ, ειν πιστής αποστόλησε φαγόρ, μας είπε και ηλίαν, υπέδειξας Θεόν σον, αρήν τους λάμψας υπεβίλη ον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα.
ο Κύριε ευασίλευσεν ευρεπία εν εδίσατο. Εν εδίσατο, Κύριος δύναμην και περιεζώσατο, ο Κύριος ευασίλευσεν ευπρέπειαν εν εδίσατο. Και γάρε στερέωσε την οικουμένη τι τη σου τσαλευθήσετε. Είπαμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπαμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε Παντοκράτορα Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεώσουν, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Θα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών παντελεήμονος και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Ετιδεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, χωρίσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντα των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτην, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών του ιερού ναού τούτου. Ετιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και υμνής των κτητόρων του ιερού ναού τούτου και υπέρ πάντα των παραναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απαταχού ορθοδόξων. Ετιδεόμεθα υπέρ του καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτων, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Καταξίωσον Κύριε εν διασπέρατα αυτή, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου Ιησούς αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς, καθάπερ ελπίσαμε επί σέμ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ
και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πληρώσομεν την εσπερινή δέησιν ημών το Κυρίο. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχου Κύριε. Άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχου. Άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχου Κύριε. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχου Κύριε. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναφέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαία και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση και το πνεύμα σου. Τα σκεφαλάσιμον το Κύριο κλείνουμε. Ανθρώπων αναμένων του βοήθειαν, αλλά τόσων περιμένοντες έλεος και τη συναπεκδεχόμενη σωτηρίαν, που διαφύλαξον εν παντή καιρό και κάτι την παρούσαν εσπέρα και την προσιούσαν νύχτα, από παντός εχθρού, από πάση αντικειμένη της ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου, ευλογημένον και δεδοξασμένον του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σωτήρ του κόσμου και συνήγυρας τους ανθρώπους ειν της αρχής σου, Κύριε δόξα σοι. Κύριος σε βασίλευσεν ευπρέπειαν εν ειδήσαν το Κύριος δύναμιν και περιεζόσαν το.
Δεύτε αναβόμεν εις το όρος Κυρίου και θεασόμεθα την δόξαν της μεταμορφώσεως αυτού. Κυριακή μετά την εορτή της Θείας μεταμορφώσεως αύριο, αγαπητοί πατέρες, κύριε βουλευτά, αγαπητοί μου αδελφοί και ο ιερός υμνογράφος επανέλαβε την πρόσκληση να ανεβούμε εις το όρος Κυρίου. Να ανεβούμε στο όρος Θαβόρ για να δούμε την δόξα της μεταμορφώσεως του Χριστού. Και αν το όρος Θαβόρ είναι το όρος της Θείας μεταμορφώσεως, το όρος των ελαιών, στο οποίο φυλάσσεται η χαριτόβρητη εικόνα της Παναγίας,
την οποία υποδεχθήκαμε με ευλάβεια και κατάνοιξη προλίγου, είναι το όρος των εμφανίσεων του Χριστού και της αναλήψεώς Του, της εμφανίσεως του Χριστού μετά την Ανάστασή Του, αλλά και το όρος της προσευχής της Παναγίας μας μετά την Ανάστασή του Υιού της. Και είμεθα ευγνώμονες προς τον μακαριότατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, Κύριο Θεόφιλο, ο οποίος ανταποκρινόμενος στην παράκλησή μας, έδωσε την άδεια και την ευλογία του να έλθει η σεβασμή αυτή εικόνα της Παναγίας μας και πάλι στην Ιερά Μητροπολή μας. Να έλθει εδώ, στην Αλεξάνδρεια, στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, για να μεταφέρει τη χάρη και την ευλογία της Παναγίας μας, ιδιαιτέρως αυτές τις ημέρες του 15 Αυγούστου, που είναι αφιερωμένες στην Υπεραγία Θεοτόκο και μας προετοιμάζουν για να εορτάσουμε την Ιερά Κοίμησή της, το Πάσχα του καλοκαιριού και την ένδοξο εις ουρανούς μετάστασή της. Ευχαριστούμε ακόμη θερμότατα και τον αδελφό της Αγιοταφικής Αδελφότητος, τον πατέρα Δημήτριο τον Διάκονο, ο οποίος συνόδευσε την ιερή εικόνα της Παναγίας μας μέχρι εδώ, μέχρι την πόλη και την Ιερά Μητρόπολη μας. Αποτελεί, αδελφοί μου, μεγάλη ευλογία η επίσκεψη της επτής εικόνος της Παναγίας του όρους των ελαιών στην πόλη μας αυτές τις ημέρες, γιατί μας κάνει να αισθανόμεθα πιο ζωντανή την παρουσία της ανάμεσά μας, δίπλα μας, καθώς και εμείς προσπαθούμε με τα μέσα που θέτει στη διάθεσή μας η Εκκλησία μας, με τις ακολουθίες των παρακλητικών κανόνων, με την νηστεία, με τα ιερά της μυστήρια, να αισθανθούμε αυτό το μεγάλο γεγονός της ζωής της και της ζωής του κόσμου, την κοίμησή της. Γιατί πράγματι, αδελφοί μου, η κοίμησή της δεν είναι ένα συνηθισμένο γεγονός, καθώς ούτε η Παναγία μας ήταν ένα συνηθισμένο πρόσωπο. Η Παναγία μας πέρασε τη ζωή της με ταπείνωση και απόλυτη αφοσίωση δίπλα στον Υιό της. Τον παρακολούθησε μέχρι και αυτόν τον Σταυρό. Η μητρική καρδιά της συνετρίβει βλέποντάς τον να υποφέρει για τις αμαρτίες των ανθρώπων, αλλά και χάρηκε όταν μετά από 3 ημέρες τον είδε αναστημένο. Από την ημέρα της Αναστάσεως, το όρος των ελαιών έγινε ο τόπος της προσευχής της Παναγίας μας. Πήγαινε εκεί για να προσευχηθεί στον τόπο των εμφανίσεων του Χριστού στους μαθητές του, αλλά και στον τόπο από τον οποίο ανελήφθη στους ουρανούς. Και εκεί, ενώ προσευχόταν, Άγγελος Κυρίου της μετέφερε την πληροφορία σχετικά με την κοίμηση και την εις ουρανούς μετάστασή της. Αυτή η επίσκεψη του Αγγέλου, αδελφοί μου, είναι ο δεύτερος ευαγγελισμός της Παναγίας μας, η οποία άρχισε να ετοιμάζεται για την αναχώρησή της από τον κόσμο. Μοίρασε κατά την παράδοση τα ελάχιστα υπάρχοντά της, ξάπλωσε στο κρεβάτι της και παρέδωσε το πνεύμα της στον Υιό και Θεό της. Ενώ οι Απόστολοι και οι Ιεράρχες έσπευδαν από τα 4 σημεία του ορίζοντος για να φτάσουν στη Γεσθημανή, μεταφερόμενοι μέσα σε σύννεφα και να κυδεύσουν κατά την επιθυμία της το άχραντο σώμα της Παναγίας Μητρός. Αυτή λοιπόν η ιερή εικόνα της Παναγίας μας που υποδεχθήκαμε σήμερα βρίσκεται στον τόπο της προσευχής της και η παρουσία της εκτός από τη μεγάλη ευλογία που κομίζει
υπενθυμίζει σε όλους μας τη σημασία και την αξία της προσευχής, της οποίας υπόδειγμα είναι η Παναγία μας. Διότι η ζωή της ήταν απόλυτα συνδεδεμένη με την προσευχή. Ίδια ήταν καρπός της προσευχής των ευσεβών γονέων της, του Ιωακήμ και της Άννης. Και η προσευχή ήταν η καθημερινή της συνήθεια και άσκηση από την ημέρα που εισήλθε ως τριετίζουσα δάμαλης εις τα Άγια των Αγίων. Και σε όλη της τη ζωή, ιδιαιτέρως μάλιστα μετά την Ανάσταση και την Ανάληψη του Υιού της. Αυτός ήταν ο τρόπος επικοινωνίας της και αυτόν συστήνει με τη μητρική της αγάπη και σε εμάς αδελφοί μου. Όχι μόνο για το διάστημα αυτό του 15 Αυγούστου που είναι κατεξοχή περίοδος προσευχής, αλλά και σε όλη μας τη ζωή. Γιατί η προσευχή δεν ήταν τρόπος επικοινωνίας μόνο της Παναγίας μας με τον Χριστό, αλλά είναι και για τον καθένα από εμάς. Και είναι μεγάλο προνόμιο για τον χωρικό άνθρωπο να μπορεί να επικοινωνεί με τον Θεό, να μπορεί να επικοινωνεί με την Παναγία μας και τους Αγίους μας. Γι' αυτό και θα πρέπει, αδελφοί μου, να το αξιοποιήσουμε, να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα επικοινωνίας την οποία μας προσφέρει ο Θεός και να μην αδιαφορούμε γι' αυτήν. Αντίθετα, να την επιδιώκουμε και να την καλλιεργούμε ώστε να αναθέτουμε τα αιτήματα των καρδιών μας στον Χριστό και στην Παναγία Μητέρα μας και να λαμβάνουμε έλεος και χάρη για να πορευόμεθα στη ζωή μας την οδό των εντολών του Θεού, όπως έκανε και η Παναγία μας. Εκφράζοντας για μία ακόμη φορά τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μου προς τον Μακαριότατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, Κύριο Θεόφιλο, και στον Πατέρα Δημήτριο για την ευλογία της ιερής και χαριτοβρήτου εικόνος της Παναγίας του Όρους των Ελαιών, την οποία μας εκόμισε. Εύχομαι ταπεινά η χάρη της Παναγίας μας να μας συνοδεύει και αυτές τις ημέρες, αλλά και σε όλη μας τη ζωή, αδελφοί μου. Αμήν. Νην απολύεις τον δούλο σου Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπο πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Εις πολλά έτη Δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε Λάση τα μαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσε τα νομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθενείας ημών, ένε και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Βασιλεία και δύναμη και δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κάθε λύσα στο σταυρό σου των θάνατων,
Ο Κύριος ο Θεός, την Αγία και αμόμητο πίστη, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτή Εκκλησία, την πόλη και Μητροπόλητά αυτή, το γέννη παντί εις αιώνας αιώνων. Υπεραγία Θεοτό και την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν, ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι. Ο εντόρυτο θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη, ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων, και αναστάσαι εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, πες πρεσβείες της Παναφράγου και Παναμών μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, η χάρη του Παναγίου και Ζώδοκου Τάφου, η καισίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεθήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Πάβλου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,
ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η χάρη της Παναγίας μας, αδελφοί μου, να μας συνοδεύει όλη αυτή την περίοδο, που είναι μία θεομητορική περίοδος, μέσα από τις ακολουθίες, τις παρακλήσεις, τον επιτάφιο που θα κάνουμε κατά την ημέρα της εορτής, να μας συνοδεύει, να μας σκέπει και να μας διαφυλάττει. Θα είναι μία ιδιαίτερη ευλογία όλη αυτή την περίοδο, μέχρι την ημέρα που θα φύγει η Παναγία μας, να είμεθα κοντά της και να δεχόμεθα τη χάρη και την ευλογία της. Χρόνια πολλά, η Παναγία μαζί μας.